Γεννηθήκαμε σε ένα πανέμορφο τόπο. Έχουμε το δικαίωμα να ζήσουμε όμορφα και ειρηνικά, όπως μας αξίζει, σε μια ελεύθερη πατρίδα, χωρίς ξένους στρατούς και κηδεμόνες. Έχουμε το δικαίωμα να ζήσουμε περήφανοι, σε μια πατρίδα που νοιάζεται για τα παιδιά της, που μας αγαπά και την αγαπούμε. Μια πατρίδα τίμια, με καθαρά χέρια, που δουλεύει για το εμείς και όχι για το εγώ, που οραματίζεται και υλοποιεί ένα καλύτερο μέλλον για εμάς που ζούμε σήμερα εδώ, και για όλες τις μελλοντικέ γενιές. Ζητώ την ψήφο σας για να δουλέψω για αυτό το όραμα. Με ήθος και τιμιότητα. Με εργατικότητα και μεθοδικότητα. Πίστη και επιμονή. Πρέπει να αποτρέψουμε την καταστροφική για το μέλλον μας σε τούτο το νησί διχοτόμηση της Κύπρου σε δύο ανεξάρτητα κράτη. Να αξιοποιήσουμε τη σταθερή θέση της Ευρώπης και των μεγάλων δυνάμεων για μια δίκαιη, βιώσιμη λύση σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Να αποτρέψουμε τον επικισμό της πόλης μας, της Αμοχώστου, επιμένοντας να την επιστρέψουν αμέσως στους νόμιμους κατοίκους της κάτω από τη διοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να θεσπίσουμε αυστηρούς νόμους και διαδικασίες για να θεραπευθεί επιτέλους η γάγκρενα της διαφθοράς που μας προσβάλλει και μας πληγώνει με αλλεπάλληλα σκάνδαλα εδώ και δεκαετίες, κατασπαταλώντας δημόσιο χρήμα για τα συμφέροντα των λίγων, στερώντας το από το κοινωνικό κράτος και από την ανάπτυξη της χώρας. Θέλουμε ένα κράτος με κοινωνικό πρόσωπο που να νοιάζεται για τους νέους ανθρώπους και το δικαίωμά τους να ζουν με αξιοπρέπεια, να κάνουν οικογένεια, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με ποιότητα ζωής, για τους συνταξιούχους, για όσους ζουν σε συνθήκες ανέχειας, για δίκαιη κατανομή των βαρών, με ιδιαίτερη έγνοια για τους εκτοπισμένους που έχασαν τις περιουσίες τους και δεν τους δόθηκε ποτέ δίκαιο αντιστάθμισμα για την καλύτερη Κύπρο που μας αξίζει.